Το σχέδιο έχει ως εξής. Έτσι θα κερδίσουμε τα 100.000 ευρώ. Ελάχιστοι παίχτες έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι τις 100.000 ευρώ. Καλά ρε Μάκη, πόσο καιρό έχω να σε δω. Χρόνια και ζαμάνια. Πραγματικά φίλε, πάνε πολλά χρόνια. Τώρα όμως που τα ξαναείπαμε, δεν θα χαθούμε. Φυσικά και όχι. Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πες μου γιέ μου. Ουχ, εσείς δεν είστε ο μάνατζερ του κύριου Σανκάρα. Ναι παλικάρι μου, Μάκης, χάρηκα. Αχιλλέους, και εγώ χάρηκα κύριε Μάκη. Μικρέ, τι ήθελες να με ρωτήσεις? Τίποτα μπαμπά, άστα τώρα αυτά. Με ενδιαφέρει περισσότερο να γνωρίσω τον κύριο Μάκη, θα έχει ενδιαφέρον. Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Άσε τον άνθρωπο βρε μικρέ στην ησυχία του. Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Κύριε Μάκη, είναι καλή η δουλειά του μάνατζερ. Βγάζετε πολλά λεφτά. Ξέρεις Αχιλλέους, ναι βγάζω πολλά λεφτά, αλλά δεν είναι η κανονική μου δουλειά. Το κάνω περισσότερο σαν χούμπι για να βοηθήσω τον φίλο μου τον Σανκάρα. Αλήθεια? Και ποια είναι η δουλειά σας? Είμαι επαγγελματίας παίχτης σε τηλεπαιχνίδια. Τι? Πρώτη φορά το ακούω αυτό, δεν το ήξερα. Και για πες δηλαδή τι κάνεις? Έχω διαβάσει, έχω αποκτήσει πάρα πολλές γνώσεις και πηγαίνω σε τηλεπαιχνίδια και κερδίζω πάρα πολλά λεφτά. Wow, τέλειο! Δηλαδή γνωρίζετε τα πάντα? Ναι, σχεδόν. Πόσο κάνει 2.445 επί 3.456? 8.104.320. Απίστευτο! Σε μία εβδομάδα θα πάω να παίξω στον εκατομμυριούχο για 100.000 ευρώ. Μάλιστα! Μπράβο ρε Μάκη, πολύ σε θαυμάζω! Καλώς τον! Πού πας έτσι βιαστικός μικρέ? Μπουμπούνα, νομίζω ότι βρήκα τη δουλειά των ονείρων μου! Ωχ, για πες! Σήμερα ο Μάκης, ο φίλος του μπαμπά, μου είπε ότι η δουλειά του είναι να πηγαίνει σε τηλεπαιχνίδια και να κερδίζει λεφτά! Ωραία! Και τι θέλεις να πεις με αυτό? Σε μία εβδομάδα έχει γυρίσμα το εκατομμυριούχος. Πρέπει πάση θυσία να πάω και να κερδίσω τα λεφτά. Τι λες παιδάκι μου? Πρώτα απ' όλα, ακόμη και να θες να πας, δεν μπορείς γιατί είσαι μικρός. Δεύτερον, ο Μάκης είναι πανέξυπνος. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Μπουμπούνα, σε παρακαλώ. Επειδή εγώ δεν μπορώ να πάω όπως είπες και εσύ. Πήγαινε εσύ και θα τα μοιραστούμε τα λεφτά. Θα διαβάσουμε, θα γίνουμε πανέξυπνοι και θα κερδίσουμε. Μικρή, έχεις τρελαθεί. Χρειάζεται ολόκληρα χρόνια για να αποκτήσεις τις γνώσεις του Μάκη. Εγώ δεν μπλέκομαι σε όλο αυτό, ξέχνα το. Καλά. Γεια σου μπαμπά. Καλώς τον. Τι κάνεις πατερούλη? Καλά, εδώ βλέπω τηλεόραση. Θες να με ρωτήσεις αυτό που ήθελες προηγουμένως? Όχι, για κάτι άλλο σε θέλω. Πες μου λοιπόν. Τι έχεις να πεις για τον φίλο σου τον Μάκη που πηγαίνει σε τηλεπαιχνίδια και κερδίζει λεφτά? Τι έχω να πω? Τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος για να βγάλεις έτσι λεφτά. Να, ξέρεις μπαμπά, σκεφτόμουν μήπως κάναμε και εμείς το ίδιο. Τι λες παιδάκι μου, πώς σου ήρθε τώρα αυτό εσένα? Να δηλώσουμε και εμείς συμμετοχή και να πάμε στον εκατομμυριούχο την επόμενη εβδομάδα. Μικρέ σοβαρέψου, δεν έχουμε τόσες γνώσεις εμείς, ούτε μπορούμε μέσα σε μία εβδομάδα να τα μάθουμε όλα αυτά που ξέρει ο Μάκης. Κρίμα, νόμιζα ότι είχα έναν έξυπνο μπαμπά. Είμαι έξυπνος, μην το ξαναπείς αυτό. Τότε απόδειξέ το μου. Λοιπόν, για να δούμε, με αυτά τα επιτραπέζια μπαμπά θα γίνεις expert. Δεν το πιστεύω τι κάνω. Έχω να διαβάσω 30 χρόνια από τότε που ήμουν στο Λύκειο. Μπαμπά, μπορείς να το κάνεις. Βάλε τα δυνατά σου. Μιλάμε για 100.000 ευρώ. Έχεις δίκιο. Ας το κάνουμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με τις σημαίες του κόσμου για να δούμε τι ξέρεις και μετά θα τις διαβάσεις όλες για να τις μάθεις απ' έξω. Ωχ, Θεούλη μου. Λοιπόν, μπαμπά, ποια χώρα είναι αυτή η σημαία? Τι είναι αυτό? Πρώτη φορά το βλέπω. Α, τέλεια. Καλά ξεκινήσαμε. Αυτή η σημαία? Η Γερμανία. Τι λες μπαμπά, όντως τώρα.
Αυτή ακόμη και εγώ την ξέρω. Η Αργεντινή είναι. Να σου πω κάτι, μικρέ. Δεν νομίζω πως θα βάλουν ερωτήσεις για σημαίες. Καλά. Πάμε τώρα να σε δω στις πρωτεύουσες. Οχ. Λοιπόν, μπαμπά, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας? Η Αθήνα. Σωστά. Καλά, πόσο έξυπνος είμαι πια. Είναι απίστευτο. Καλά, δεν έλυσες και το τυπίακο. Την πρωτεύουσα της Ελλάδας βρήκες. Χαζομάρες. Μπαμπά, άκου εδώ μια χώρα. Ποια είναι, λέει, η πρωτεύουσα της Τουκελάου. Σιγά μην πέσει τέτοια ερώτηση. Επόμενο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ποια είναι η πρωτεύουσα? Μικρέ, περίμενε λίγο. Τι έγινε, μπαμπά? Δεν μπορώ να πω. Τα επιτραπέζια σου είναι τέλεια. Όμως δεν έχει νόημα να μάθω όλες τις σημαίες και όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Γιατί στον εκατομμυριούχο κάνουν ερωτήσεις από πολλά διαφορετικά θέματα. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, πιο έξυπνο. Σωστά. Σκέφτεσαι μήπως αυτό που σκέφτομαι? Λοιπόν, μπαμπά, το σχέδιο έχει ως εξής. Αυτή εδώ είναι μια συσκευή πομπού και δέκτη. Εγώ θα φοράω τον πομπό στην μπλούζα μου και εσύ θα έχεις τον δέκτη στην τσέπη. Στον δέκτη θα συνδέσουμε ασύρματα μια ειδική ψήρα που θα μπει μέσα στο αυτί σου. Είναι τόσο μικρή που δεν θα φαίνεται εύκολα. Όσο εσύ βρίσκεσαι στον εκατομμυριούχο, εγώ θα βρίσκομαι εδώ στον υπολογιστή έτοιμος να σου δώσω όλες τις απαντήσεις. Όταν ο παρουσιαστής σου κάνει τις ερωτήσεις, εγώ θα τις ακούω με το ακουστικό μου και αμέσως θα ψάχνω την απάντηση στο ίντερνετ και θα σου την λέω. Έτσι θα κερδίσουμε τα 100.000 ευρώ. Ακούγονται όλα τέλεια, μικρέ, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Σίγουρα θα με ελέγξουν πριν μπω στο παιχνίδι. Αποκλείεται να περάσω με τη συσκευή μέσα στο παιχνίδι χωρίς να με καταλάβουν. Οχ, λες. Ένας τρόπος υπάρχει να το μάθουμε. Γεια σου, Μάκη. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Τι έγινε και με πήρες τηλέφωνο? Πριν από λίγο ήμασταν μαζί. Ξέχασα κάτι? Όχι, όχι, όχι. Κάτι άλλο σε θέλω. Α, οκ, πες μου λοιπόν. Να σε ρωτήσω, στα τηλεπαιχνίδια, όπως για παράδειγμα τον εκατομμυριούχο, όταν μπεις να παίξεις, σου κάνουν σωματικό έλεγχο πριν μπεις? Τι ερώτηση είναι αυτή? Πώς σου ήρθε αυτό το πράγμα? Τίποτα, μωρέ. Να, εκεί που καθόμουν, ξαφνικά μου ήρθε αυτή η απορία. Θέλεις να πας στον εκατομμυριούχο και να φοράς μικρόφωνο για να σου λέει ο γιος σου τις απαντήσεις από το σπίτι, ε? Μα πώς το κατάλαβες? Δεν είσαι ο πρώτος που το σκέφτεται. Ξέρεις πόσος κόσμος έχει προσπαθήσει να πάει να κάνει αυτό το πράγμα και στο τέλος βρήκε και τον πελά του. Αλήθεια? Εννοείται. Αυτό το πράγμα είναι κλεψιά. Και ναι, πριν μπείτε στο παιχνίδι, θα σας ελέγξουν για αυτόν ακριβώς το λόγο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Άκουσε με λίγο. Εάν θέλεις τόσο πολύ να πας στον εκατομμυριούχο και να κερδίσεις λεφτά, μπορώ να σε βοηθήσω να σου μάθω τα κόλπα μου και να πας την επόμενη εβδομάδα πολύ πιο έξυπνος και να κερδίσεις. Τι? Αλήθεια? Ναι, αλλά... Οχ, τι αλλά? Αλλά θα μου δώσεις τα μισά λεφτά που θα κερδίσεις. Τα μισά είναι πάρα πολλά. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ αλλιώς. Τα κόλπα μου είναι πολύτιμα και κοστίζουν. Καλά, καλά. Ας το κάνουμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου μαθητές, είστε έτοιμοι να μάθετε όλα τα μυστικά μου και να κερδίσετε πολλές χιλιάδες ευρώ? Ε, όχι και πολλές χιλιάδες. Τα μισά θα μας τα πάρεις εσύ. Δεν θέλω σχόλια. Χωρίς εμένα δεν θα κερδίσετε τίποτα. Έχει δίκιο, μπαμπά. Σταμάτα. Καλά. Λοιπόν, πόσες μέρες έχουμε μέχρι την ημέρα του εκατομμυριούχου? 4. Τέλεια. Άρα προλαβαίνεις άνετα. Λοιπόν. Ο Χριστός και η Παναγία. Θα διαβάσεις αυτό, 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 αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πώς να γίνεις πλούσιος. Αυτό και αυτό. Πώς θα προλάβω να τα διαβάσω όλα αυτά σε 4 μέρες? Μην αγχώνεσαι, γι' αυτό έχεις εμένα. Θα σου μάθω το απόλυτο κόλπο για να τα καταφέρεις. Καλά. Και επίσης θα μελετήσεις αυτό εδώ το επιτραπέζιο. Τι είναι αυτό? Είναι ο εκατομμυριούχος σε παιχνίδι.
Έχει 700 ερωτήσεις και θα τις μάθεις όλες. Α, καλά, εσύ είσαι θεότρελος. Κύριε Μάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Πες μου, Αχιλλέους. Την χώρα του Κελάου, τη γνωρίζετε? Ναι, τη γνωρίζω. Πού τη ξέρεις, βρε, εσύ αυτή τη χώρα? Τη διάβασα σε ένα επιτραπέζιο με πρωτεύουσες. Λέτε να πέσει καμιά τέτοια ερώτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά μη ρωτήσουν κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ δεν ξέρω ποια είναι η πρωτεύουσα της του Κελάου. Μία εβδομάδα αργότερα. Η ημέρα του εκατομμυριούχου έφτασε. Και αυτό που συνέβη δεν μπορούσε να το πιστέψει κανείς μας. Τελικά όντως ο κύριος Μάκης κατάφερε να κάνει τον μπαμπά μου πανέξυπνο. Πήγε στον εκατομμυριούχο και τα ήξερε όλα. Μπήκε στο παιχνίδι δυναμικά και όλο απαντούσε σωστά και απαντούσε σωστά και απαντούσε σωστά μέχρι που έφτασε η μεγάλη στιγμή να κερδίσει τα 100.000 ευρώ. Μία απάντηση και γινόμαστε πλούσιοι. Κύριε μπαμπά του Αχιλλέους, αυτό που μόλις έχετε καταφέρει είναι απίστευτο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ελάχιστοι παίχτες έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι τις 100.000 ευρώ. Άλλη μία ερώτηση και είστε ο μεγάλος νικητής. Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρω. Και εγώ το πιστεύω. Αλήθεια, πώς καταφέρατε να αποκτήσετε τόσες πολλές γνώσεις? Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει μυστικό. Είναι ταλέντο. Μάλιστα λοιπόν, και πάμε στην τελευταία ερώτηση για 100.000 ευρώ. Εάν την απαντήσετε σωστά, είστε ο μεγάλος νικητής. Εάν την απαντήσετε λάθος, τα χάνετε όλα. Για να δούμε. Ποια είναι η πρωτεύουσα της χώρας του Κελάου? Δεν μπορεί. Πλάκα μου κάνετε, έτσι? Όχι, καμία πλάκα. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η πρωτεύουσα της χώρας του Κελάου? Όχι! Μαθαίνει σημαίες και αυτό ο Αχιλλέας μαθαίνει πρωτεύουσες. Εάν θέλεις να μάθεις όλες τις σημαίες του κόσμου και όλες τις πρωτεύουσες και να γίνεις ο καλύτερος, μπες στο tsunfaspi.gr και αγόρασε το δικό σου επιτραπέζιο. Μαζί με τα επιτραπέζια θα σου στείλω και μια κάρτα αυτόγραφο από εμένα. Τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα δώρα.